Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μετά Brexit εποχή, είμαστε εδώ με τον κύριο Φωτόπουλο να συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε σταματήσει, μιλώντας για την προοπτική ενός Brexit, και τελικά πετύχαμε και δύο το θέλαμε δηλαδή. και τα καταφέραμε, που λέμε κάποιοι. Δεν ξέρω πόσο ωφέλιμο θα είναι. Ο κύριος Φωτόπουλος είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας διανοούμενος συγγραφέας, πολιτικός αναλυτής, ένας δικός μας άνθρωπος, και θα έχω τη χαρά να κουβεντιάσουμε μαζί του, να μιλήσουμε για αυτό το μέγα γεγονός για την Ευρώπη, αλλά να μιλήσουμε για την πατρίδα μας που δεν προλάβαμε να μιλήσουμε την περασμένη φορά. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μου, κύριε Φωτόπουλε, ξανά, να ξοδέψετε τον πολύτιμο χρόνο σας με την αυτομετριότητά μου. Ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ ευχαριστώ που έχω την ευκαιρία να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που αρχίσαμε την περασμένη εβδομάδα, λίγες ώρες πριν να πάρθει η μεγάλη απόφαση για τον Brexit, που τότε το συζητούσαμε σαν κάτι που μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει, αλλά τώρα είναι γεγονός, και μάλιστα γεγονός πολύ σημαντικό, μπορούμε να το συζητήσουμε. Πολλοί φοβούνται, κύριε Φωτόπουλε, ότι αυτό θα σημάνει έτσι μια οπισθοδρόμηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης κτλ. Απειλούν, φοβίζουν, εκφοβίζουν. Όμως μπορεί να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αλλάξει η Ευρώπη και να γίνει η Ευρώπη πραγματικά μια Ευρώπη ελπιδοφόρα, μια Ευρώπη που θα μπορεί να φιλοξενεί λαούς ευτυχισμένους, όχι λαούς καταδιωκόμενους και πεινασμένους όπως είμαστε εμείς εδώ. Γιατί προχτές, ξέρετε, ξυπνήσανε οι γριούλες με 700 ευρώ μισθό και κοιμηθήκαν το βράδυ με 400 ευρώ μισθό. Και ειδικά στη Σύρο, με ένα ΦΠΑ από 16 να πηγαίνει στα 24. Δηλαδή ξαφνικά από 700 ευρώ πηγαίνει στα 450. Δηλαδή τους κόψαν τη ζωή. Τι να πληρώσει ο άνθρωπος αυτός, ο γεροντάκος, με τα φάρμακά του να πληρώσει, τα εγγονάκια του να χαρτζηλικώσει, τα παιδιά του τα άνεργα να ενισχύσει. Δηλαδή μια χαμένη ζωή μας, τρέψαν τα όνειρα και τη ζωή μας. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Και μου μιλάνε για συμμαχίες με Κινέζους και σαχλαμάρες και αηδίες που τα ακούω και φρύτω. Και βλέπω τους γέροντες δίπλα μου να πεθαίνουν. Ναι. Είναι αυτή η πατρίδα, η Ευρώπη που ονειρευόνταν, είναι αυτοί οι άνθρωποι. Μας κοροϊδέψαν ασύστολα, πιστεύω. Αισθάνομαι ένας άνθρωπος ο οποίος με έχουν κοροϊδέψει ασύστολα. Αισθάνομαι προδομένος, ναι, κύριε Σίγουρα Φωτόπουλε. Και πολύ σωστά αισθάνεστε προδομένος, δηλαδή όχι απλώς προδομένος, αλλά και αγανακτισμένος, γιατί αυτό που γίνεται σήμερα... Και έχουμε και σας διακόπτω, ότι έχουμε και επέτειο εκείνου του μεγαλειώδους όχι του ελληνικού λαού, το οποίο έγινε ναι τελικά. Η απάτη, ναι. Η απάτη. Μεγάλη απάτη. Λοιπόν, ναι, όλα αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι το Brexit είναι κορυφαία σημασίας, υπό προϋποθέσεις βέβαια, γιατί το πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα η κατάσταση είναι κάτι που παίρνει πολύ συζήτηση, γιατί όπως καταλαβαίνουμε, όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν στραφεί εναντίον του Brexit, και όχι απλώς είχαν στραφεί, αλλά κάνανε λυσσασμένη εκστρατεία, είχαν ξεκινήσει μέχρι ο Ομπάμα πήγε στο Λονδίνο να τους πείσει να ψηφίσουν κατά του Brexit. Βγήκαν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί να μιλάνε κατά του Brexit. Βγήκαν όλοι οι οικονομολόγοι, βγήκαν όλοι οι καθηγητάδες στα πανεπιστήμια κλπ. Να λένε θα καταστραφούμε κλπ. Αυτό είναι το τρομερό, ότι παρόλη αυτή τη λυσσασμένη εκστρατεία να εκφοβήσουν το λαό, αυτός ο λαός δεν φοβήθηκε. Δηλαδή τελικά, γιατί έχω τώρα όλα τα αναλυτικά στοιχεία. Και κυρίως οι πλατείες λαϊκές μάζες, κυρίως. Αυτή είπαν το μεγάλο τους όχι. Αυτό θέλω να πω. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό, ότι αν δούμε και τη γεωγραφική κατανομή των ψήφων και την ηλικιακή, βγαίνουν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Δηλαδή, όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, σύσσωμη η Αγγλία, εκτός από το Λονδίνο, και θα πω γιατί το Λονδίνο δεν ψήφισε Brexit, σύσσωμη η Αγγλία εκτός από το Λονδίνο, 60% και πάνω των Ουαλών ψήφισαν φουλ υπέρ του Brexit. Εκείνοι που δεν ψήφισαν υπέρ του Brexit ήταν οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι ανοήτως, γιατί ελέγχονται βασικά από ένα εθνικιστικό κόμμα, το οποίο είναι από τα παλιά εθνικιστικά κόμματα, και ανοήτως σκεφτόντουσαν ότι ναι, να γλιτώσουμε την εξάρτηση από την Αγγλία, αλλά δεν σκέφτονται ότι η εξάρτηση που θα έχουν από την Ευρωπαϊκή Αγορά, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι από την Αγγλία και θα τους επιβάλλουν πολύ μεγαλύτερους περιορισμούς. Λοιπόν, αυτό θα το, αν δηλαδή προχωρήσει η Ένωση, γιατί αυτοί λένε ότι θέλουν να διασπαστούν, να κάνουν χωριστή
χωριστό κρατήδιο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Αν γίνουν τέτοια πράγματα, δηλαδή θα πληρώσουν πολύ ακριβή τιμή οι Σκοτσέζοι, γιατί έχει πολλές οικονομικές συνέπειες να κάνουν κάτι τέτοιο. Αλλά δεν ξέρω, θα δούμε αν θα γίνει τέτοιο πράγμα. Αλλά εκείνο που είναι το βασικό είναι ότι όλοι όσοι ψηφίσανε στην Αγγλία και στην Ουαλία είναι κατεξοχήν τα εργατικά στρώματα τα οποία υπέστησαν τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης όλα αυτά τα χρόνια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, εκεί έγινε η μεγάλη αποβιομηχάνηση, όταν άρχισαν να φεύγουν οι μεγάλες εταιρείες και πολυεθνικές εγγλέζικες και άλλες που στήριζαν όλη τη βιομηχανία της Αγγλίας. Γιατί μην ξεχνάμε, η Αγγλία ήταν η πρώτη βιομηχανική χώρα του κόσμου. Λοιπόν, εκεί ήταν όλες οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες όταν ανοίξανε και απελευθερώσαν τις αγορές. Αυτή είναι η βασική αρχή της παγκοσμιοποίησης. Απελευθερώνουμε και ανοίγουμε αγορές κεφαλαίου, αγορές εμπορευμάτων και αγορές ανθρώπων. Μπορούν να μετακομίζουν και φτηνή εργασία από το ένα μέρος στο άλλο και έτσι εξυπηρετούμε την κερδοφορία και κερδοσκοπία. Όσο χαμηλότερους μισθούς χρησιμοποιεί ένας παραγωγός, τόσο βέβαια μεγαλύτερο το περιθώριο κέρδους του. Λοιπόν, σηκωθήκαν και φύγαν όλες αυτές οι εταιρείες, οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες από την Αγγλία και από την Ουαλία και πήγανε σε εξωτικούς παραδείσους, τύπου Κίνας, τύπου Ινδίας ή άλλες χώρες εκεί στην περιοχή, στο Βιετνάμ κλπ, που προσέφεραν εργατικό κόστος που ήταν το ενδέκατο του εργατικού κόστος που πλήρωναν στην Αγγλία. Και από την άλλη μεριά οι Κινέζοι, οι Ινδοί κλπ. Για να τους προσελκύσουν, τους παρήχαν και τρομερές φορολογικές διευκολύνσεις, φορολογικές απαλλαγές κλπ. Λοιπόν, σηκωθήκαν και φύγαν όλοι αυτοί και πήγανε σε αυτές τις χώρες. Η συνέπεια ήταν ότι η βιομηχανία και επομένως η απασχόληση στη Βρετανία καταρακώθηκε. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ξεκινώντας από τους ανθρακορύχους που κάναν ηρωικούς αγώνες, αν θυμάστε τότε τη δεκαετία του 70 και μετά τη δεκαετία του 80 που η Θάτσερ τους συνέτριψε, που κάναν ηρωικούς αγώνες ακριβώς επειδή ξέραν τι θα γίνει, ποια ήταν η τύχη τους, ότι όλα τα ανθρακορυχεία θα κλείσουν και θα εισάγουν μετά άνθρακα και τα παράγωγα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Δηλαδή, υποτίθεται ότι θα ήταν πιο φτηνός ο άνθρακας άμα ερχόταν από την Πολωνία, ξέρω εγώ. Αλλά από την άλλη μεριά, βέβαια, κανένας δεν έδινε δεκάρα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μένουν στον δρόμο, τι γίνονται μετά. Εντάξει, έχει πιο φτηνό άνθρακα για αυτούς που το χρησιμοποιούν μόνο σαν κατανάλωση, σαν καταναλωτές δηλαδή, συμπεριφέρονται. Αλλά οι άλλοι που είναι και παραγωγοί, τι γίνονται. Τους δεν σκέφτηκε κανένας τίποτα. Και πέσανε μετά στην ανεργία όλοι αυτοί, φυτοζωούσαν με κοινωνικά επιδόματα όσα υπήρχαν κλπ. Η εκδίκηση αυτών ήταν αυτή η ψήφος στο Brexit. Όλοι αυτοί οι οποίοι μείναν άνεργοι, οι οποίοι τώρα φυτοζωούν, οι οποίοι αναγκάζονται και κάνουν αυτό που λένε zero contract hours, δηλαδή που πας και σε καλή, πώς το λένε, βγαίνει κάθε πρωί έξω από το εργοστάσιο ο επιστάτης και φωνάζει εσύ και πάνε μέσα αυτός που διαλέγει χωρίς καμία ασφάλιση, χωρίς κανένα άλλο δικαίωμα και δουλεύουν όσες ώρες θέλει ο εργοδότης και με το μισθό που τους δίνει. Δουλεμπόριο, δουλεμπόριο. Δουλεμπόριο. Δηλαδή, αν έχετε δει τα παλιά τα χολιουντιανά έργα, αυτό γίνεται τώρα και γίνεται και στη Βρετανία και όχι μόνο. Λοιπόν, και η Βρετανία υποτίθεται έχει πλήρη απασχόληση τώρα, αλλά τι πλήρη απασχόληση. Έχει πλήρη απασχόληση με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του λαού να είναι part-timers, ένα άλλο μεγάλο ποσοστό να δουλεύουν εποχιακά, ένα άλλο ποσοστό να δουλεύει, όπως είπα, zero contract hours κλπ. Αυτοί όλοι δεν τους πιάνουν οι στατιστικές, θεωρούνται ότι είναι ενεργοί. Και αυτή την ενέργεια δηλαδή δουλεύουν όποτε και όπως θέλει ο εργοδότης. Λοιπόν, αυτοί όλοι οι άνθρωποι είχαν προδοθεί, να το πούμε έτσι, όχι μόνο από το Συντηρητικό Κόμμα, αλλά και από το Εργατικό, γιατί το Εργατικό που υποτίθεται εκπροσωπούσε τις εργατικές, τα εργατικά λαϊκά στρώματα κλπ. Από τον καιρό του Μπλερ και πέρα, υιοθέτησε μια πλήρως την νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία δεν ήταν, όπως λένε διάφοροι αριστεροί με εισαγωγικά
μια ιδεολογία την οποία την υιοθετούν κάποιοι κακοί. Δεν ήταν κακός ο Μπλερ που το έκανε, ούτε ο κάθε Μιτεράν κλπ. Που αργότερα κάνανε το ίδιο. Είναι ότι άμα μπεις στο χορό της παγκοσμιοποίησης, θα χορέψεις τον χορό. Δηλαδή, άμα μπεις στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, άμα μπεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σου επιβάλλει να ανοίξεις και επανευθερώσεις αγορές σου, σου επιβάλλει δηλαδή να μην μπορεί να προστατεύσει τη δικέ σου παραγωγικέ μονάδε, τον αγροτικό τομέα, το βιομηχανικό κλπ. Η συνέπεια ποια είναι? Η συνέπεια είναι ότι δημιουργείς μια οικονομία εξαρτημένη από τις εξαγωγές, δηλαδή από την ανταγωνιστικότητα, και αν εσύ δεν έχεις ίδια ανταγωνιστικότητα, ξέρω εγώ, με τους Κινέζους ή με τους Ινδούς, τότε η συνέπεια είναι βέβαια ότι ή θα πέσει το εθνικό εισόδημα και θα έχει συνεχή ύφεση κλπ, ό,τι έγινε τώρα στην Ελλάδα και όχι μόνο, ή σε χώρες σαν τη Βρετανία, επειδή η Βρετανία βέβαια δεν ήταν σε κατάσταση οικονομική που είναι η Ελλάδα, η Ισπανία κλπ, δεδομένου ότι είχε τεράστια παραγωγική δομή. Αυτό που έγινε, όλες αυτές οι τεράστιες βιομηχανικές μονάδες που φύγανε από την Αγγλία και πήγανε στην Κίνα, την Ινδία κλπ, πήγανε και εκμεταλλευόντουσαν τον τόπιο εργατικό δυναμικό και στάναν πίσω βέβαια τα κέρδη, μερίσματα κλπ. Επομένως δηλαδή δεν έγινε μεν ύφεση στην Αγγλία, γιατί έπεφτε μεν η ντόπια παραγωγή, αλλά ερχόντουσαν τεράστια εισοδήματα από τις επενδύσεις των πολυεθνικών σε άλλες χώρες. Για τους ολίγους ερχόταν. Για τους, αυτό είναι το θέμα δηλαδή, ότι η παγκοσμιοποίηση, ότι είναι η μεγάλη συνέπεια, ότι ωφελούνται οι λίγοι και οι υπόλοιποι υποφέρουν άγρια. Λοιπόν, αυτό έγινε και στην Αγγλία, έγινε δηλαδή τρομερή συγκέντρωση εισοδήματος και πλούτου, και αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Αν σκεφτούμε ότι σήμερα 60 δισεκατομμυριούχοι ελέγχουν το μισό του παγκόσμιου εθνικού εισοδήματος. Βλέπουμε τι συγκέντρωση έχει γίνει. Μα μια από τις αιτίες της κρίσης είναι η υπερσυγκέντρωση κεφαλαίων και πλούτου σε χέρια ολίγων. Αυτό το οξύμορο. Και αυτή η αθλειότητα υπάρχει. Δηλαδή κάποιοι να πνίγονται από τα πλούτη και κάποιοι να πεθαίνουν από την πείνα κυριολεκτικά. Αυτό ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, βρήκαν τώρα την ευκαιρία όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν τα θύματα της παγκοσμιοποίησης και οι οποίοι στο μένα εκλογικό παιχνίδι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, γιατί είναι κάτι, καλά εδώ γίνεται ακόμα πιο χοντροκομμένο, αλλά λέω είναι κάτι σαν το ελληνικό εκλογικό παιχνίδι, με την έννοια ότι και τα δύο κύρια κόμματα, και το συντηρητικό και το εργατικό, ουσιαστικά υποστήριζαν τις ίδιες πολιτικές. Και αυτό δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, όπως είπα πριν, γιατί αφήσει και μπεις μες στην παγκοσμιοποίηση και στην διεθνοποιημένη οικονομία της αγοράς και καταργήσει δηλαδή κάθε οικονομική αυτοδυναμία, τότε χάνει την οικονομική σου κυριαρχία. Αλλά αν χάσει την οικονομική σου κυριαρχία, χάνει και την εθνική κυριαρχία. Δηλαδή, τώρα αυτό το σύνθημα είχαν όλο αυτό ο κόσμο, οι οποίοι καταλάβανε ότι με το να ψηφίζουμε του συντηρητικού ή του εργατικού, απλώ αλλάζει ο μανολιό και βάζει τα ρούχα αλλιώ, και γι' αυτό δεν ψηφίζανε, απήχαν. Τόσο καιρό, πάρα πολλά. Δηλαδή η αποχή στη Βρετανία έφτανε και με 50 και 60% στις εκλογές. Και τι έγινε τώρα? Όλοι αυτοί οι φουκαράδες οι οποίοι λέγανε ας το διάλογο, όλοι οι ίδιοι είναι και δεν μετήχαν στις εκλογές, τώρα τρέξαν όλοι για να καταψηφίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να ψηφίσουν τον Brexit. Έφτασε το ποσοστό συμμετοχής 72% που είναι πρωτόγνωρο για αγγλικά μέτρα. Αυτό έγινε γιατί όλοι αυτοί που δεν ψηφίζανε παρουσιάστηκαν τώρα ακριβώς για να μαυρίσουν ουσιαστικά την παγκοσμιοποίηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί όλες αυτές τις πολιτικές. Λοιπόν, γι' αυτό είναι μια μεγάλη ελπίδα, και δεν είναι μόνο ελπίδα για τη Βρετανία, αλλά είναι ελπίδα και για τους ευρωπαϊκούς λαούς όλους, γιατί τώρα βλέπουμε τι γίνεται, τώρα τρέμουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι οι εκλογές που θα γίνουν τώρα τον Απρίλιο και τον Μάη στη Γαλλία για πρόεδρο και μετά βουλευτικές, ότι υπάρχει κίνδυνος να βγει το κόμμα της Λεπέν, το οποίο θα ζητήσει και αυτό δημοψήφισμα. Και στην Αυστρία με την ακύρωση των εκλογών το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην Αυστρία. Και στην Αυστρία είναι πιθανό, και στη Δανία, και οι Ολλανδοί θέλουν να κάνουν δημοψήφισμα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση τώρα να αρχίσει να ξυλώνεται τελείως το πουλόβερ, και γι' αυτό έχουν τρελαθεί όλοι στην υπερεθνική ελίτ, που τη λέω εγώ, δηλαδή όλα το διεθνές δίκτυο των οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών ελίτ. Λοιπόν,
Γι' αυτό και τώρα έχουν πέσει όλοι επάνω στο Βρετανικό λαό για να ματαιωθεί ουσιαστικά αυτό που ψηφίστηκε. Και αυτό βέβαια δεν μπορεί να το κάνουν όπως το έκανε πέρσι ο Τσίπρας εδώ με απάτη, δηλαδή να πούνε ναι, ψηφίστε όχι και μετά να κάνουν την άλλη μέρα ναι, γιατί το θρησκονότησαν και οι πέτρες. Μάλιστα, προχθές είδα ένα κύριο άρθρο στο Sunday Times, που είναι συντηρητική εφημερίδα, και έλεγε η εφημερίδα ότι αν σκεφτεί κανένας να ακυρώσετε το Brexit, θα κατέβει ο κόσμος στους δρόμους, θα πρέπει να κατεβάσετε τα tanks. Προειδοποιούσα, μην πάει κανένας και σκεφτεί να κάνει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά εκείνο που υπάρχει περίπτωση και φοβάμαι και εγώ και φοβούνται πολλοί, είναι να προσπαθήσουν να λιώσουν το αποτέλεσμα με έμεσους τρόπους. Όπως. Ένας τρόπος είναι ότι για να φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει μια διαδικασία, να κάνει αίτηση να φύγει και να γίνει μετά μια διαδικασία διαπραγματεύσεων, ώστε μετά να κάνουμε μια νέα σύμβαση που θα είναι πια η Βρετανία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση ποιες σχέσεις θα έχουν από εδώ και πέρα. Λοιπόν, εκεί στις διαπραγματεύσεις υπάρχει περίπτωση να γίνει το κόλπο ουσιαστικά να εφαρμόσουν ή μάλλον να εισάγουν διατάξεις που θα είναι περίπου ίδιες με τη σημερινή σύνθεση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αγγλία. Και απλώς να κάνουν μερικές παραχωρήσεις, ξέρω εγώ, στο θέμα της μετανάστευσης, να βάλουν κάποιους περιορισμούς ότι δεν θα είναι, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο το χρόνο, θα είναι, ξέρω εγώ, 700.000. Λοιπόν, αλλά ουσιαστικά να συνεχιστεί η ίδια πολιτική, γιατί θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτές και απελευθερωμένες οι αγορές, θα συνεχίσει η Βρετανία να εφαρμόζει ουσιαστικά τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά υποτίθεται ότι θα τις εγκρίνει χωριστά, δηλαδή δεν τις εφαρμόζει απλώς και μόνο επειδή τις είπε ο Γιούνκερ και η Κομισιόν, αλλά υποτίθεται ότι θα τις παίρνει τις αποφάσεις η Βρετανική κυβέρνηση. Αλλά η Βρετανική κυβέρνηση, όπως είπα πριν, έχει δεμένα τα χέρια. Αν έχει ανοιχτές και απελευθερωμένες αγορές και να θέλει να κάνει κάτι άλλο, δεν μπορεί. Αυτά θα κάνει, τις ίδιες πολιτικές θα κάνει. Γιατί? Γιατί άμα, παραδείγματος χάρη, η κυβέρνηση έχει ανοιχτές και απελευθερωμένες αγορές και πει ότι εμείς δεν θέλουμε, ξέρω εγώ, να εφαρμόζουμε πολιτική λιτότητας ή δεν θέλουμε να κάνουμε σόν και καλά πλεόνασμα στον προϋπολογισμό και μετά να κόβουμε δαπάνες κοινωνικές και τέτοια. Αυτό θα σημαίνει ότι την άλλη μέρα θα αρχίσουν οι πολυεθνικές που είναι ήδη στη Βρετανία να σηκώνται να φεύγουν. Και θα πούνε γιατί να κάτσουμε στη Βρετανία που μας βάζει τέτοιους περιορισμούς και να μην πάμε στην Ελλάδα ή στην Βουλγαρία ή δεν ξέρω πού. Λοιπόν, έτσι λειτουργεί το όλο σύστημα και γι' αυτό δηλαδή δεν μπορεί να γίνει τίποτα παρά μόνο αν βγει μια κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει πολιτικές οικονομικής αυτοδυναμίας και εθνικής και οικονομικής κυριαρχίας. Άλλωστε αυτό φωνάζανε οι Εγγλέζοι, το σύνθημά τους τώρα, αυτοί που ψηφίσανε Brexit, ήτανε θέλουμε πίσω την εθνική και οικονομική κυριαρχία μας, που τη χάσαμε. Αυτό ήταν το σύνθημά τους. Θέλουμε να κυβερνάμε πάλι τον τόπο μας. Λοιπόν, αυτό είναι το όλο πρόβλημα τώρα για τους λαούς της Ευρώπης, ότι αν μπορέσουν και ξεφύγουν από τον κλειό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τα παραμύθια, ναι, σωστά τα αναφέρατε στην αρχή, που θα γίνει ολοκλήρωση και θα προστατεύει τις χώρες από την παγκοσμιοποίηση, γιατί υποτίθεται μια χώρα δεν μπορεί να προστατευτεί, να αυτοπροστατευτεί, ενώ μα είναι όλοι ενωμένοι θα προστατεύονται. Αυτά αποδείκαν παραμύθια της Χαλιμάρης. Ουσιαστικά το κύριο όργανο εφαρμογής των πολιτικών της παγκοσμιοποίησης στην Ευρώπη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο δεν έφερνε καμιά αντίρρηση στις πολιτικές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή τώρα σε αυτό που πάνε να κάνουν που είναι έγκλημα τη Διατλαντική Συνθήκη, που ουσιαστικά τι θα κάνουν. Όλες οι αμερικανικές οικονομικές πολιτικές που είναι ακόμα χειρότερες από τις ευρωπαϊκές θα γίνουν και ευρωπαϊκές πολιτικές, άμα γίνει ποτέ η σύμβαση αυτή. Γι' αυτό ξεσηκώνονται όλοι και φωνάζουν ακόμα και οι Γερμανοί στο Βερολίνο. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω δηλαδή ότι είναι διαδικασίες αυτές μέσα στην παγκοσμιοποίηση που ή αγωνίζονται οι λαοί να σταματήσουν να δεσμεύονται και να εξαρτιόνται απόλυτα από το διεθνές κεφάλαιο και από τις διεθνείς αγορές γενικότερα και προσπαθούν να επανέλθουν σε πολιτικές εθνικής κυριαρχίας και οικονομικής κυριαρχίας, που σε σημαντικό βαθμό βέβαια αυτό συνέβαινε πριν την παγκοσμιοποίηση, τι γινότανε.
Δηλαδή σε κάθε χώρα είχες μια εθνική αγορά και μπορούσε εκεί η εκάστοτε κυβέρνηση να επιβάλλει περιορισμούς ή να κάνει κοινωνικό κράτος κλπ. Έτσι χτίστηκαν τα κοινωνικά κράτη στην περίοδο της σοσιαλδημοκρατίας που ήταν από το 1945 μέχρι το 1975-1980 περίπου. Λοιπόν, απλά το θέμα είναι τώρα ότι επειδή υπάρχει όλος αυτός ο τεράστιος πόλος που το λέμε η νέα διεθνή τάξη της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, πρέπει να γίνει ένας εναλλακτικός πόλος. Δηλαδή, αν βγει μόνη της η Αγγλία, που είναι μεγάλη χώρα βέβαια και λοιπά, δεν είναι σαν Ελλάδα, αλλά και αν βγει μόνη της η Αγγλία ή μόνη της η Γαλλία και πάει να χτυπήσει αυτόν τον κολοσσό, θα τη συντρίψουν. Πρέπει δηλαδή να ενωθούν χώρες οι οποίες θα εφαρμόζουν ίδιες πολιτικές, παράλληλες πολιτικές εθνικής και οικονομικής κυριαρχίας και να δημιουργήσουν εναλλακτικό πόλο, να γίνει δηλαδή ένα, να το πούμε, αντίπαλο δέος. Αν δηλαδή ενωνόντουσαν η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία και άλλες χώρες που είναι εναντίον της, της ολοκλήρωσης αυτής μέσα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά, τότε πραγματικά θα ανέτελε άλλη μέρα για όλη την ανθρωπότητα. Γιατί δηλαδή θα είχαμε τότε ένα εναλλακτικό σύνδεσμο κρατών, μια δημοκρατική, το λέω, κοινότητα εθνικά κυρίαρχων κρατών, γιατί και οι Ρώσοι αυτό προσπαθούν να κάνουν με την Ευρασιατική Ένωση, το λένε στο προήμιο εκεί της σύμβασής τους, η Ευρασιατική Ένωση, ότι έχει στόχο να ανοίξει εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μελών της, προϋποθεμένου ότι τα μέλη αυτά θα είναι εθνικά και οικονομικά κυρίαρχα. Λοιπόν, αν το ίδιο πράγμα κάνανε και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι και δημιουργούσαν δηλαδή μια μεγάλη ένωση εθνών, κρατών εθνών, τα οποία θα είχαν στόχο την εθνική και οικονομική κυριαρχία, τότε από εκεί και πέρα ανοίγει το δρόμο για τα πάντα. Γιατί σου λένε μετά διάφοροι αριστεροί, ναι, και τι θα γίνει, σοσιαλισμός, πώς θα γίνει και κομμουνισμός ή ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, αυτά δεν καταλαβαίνουν ότι σοσιαλισμός και κομμουνισμός μέσα στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία αποκλείεται. Αν δηλαδή δεν αποκτήσεις πρώτα την εθνική και οικονομική κυριαρχία σου, αν δεν αποκτήσεις δηλαδή, να το πούμε λιανά, αν δεν κάνεις εθνική απελευθέρωση πρώτα, δεν μπορεί να κάνεις οποιαδήποτε άλλη απελευθέρωση κοινωνική. Αυτοί μιλάνε δηλαδή να κάνουμε κοινωνική απελευθέρωση και θα γίνουν μετά όλα. Ναι, αλλά πώς θα γίνει η κοινωνική απελευθέρωση, δηλαδή όταν εσύ δεν ελέγχεις το παραμικρό, δεν ελέγχεις την οικονομία σου, δεν ελέγχεις το νόμισμά σου, έτσι θα πεις παιδιά κάνουμε σοσιαλισμό και τους διώχνουμε όλους. Δηλαδή αυτό είναι ανέκδοτα τώρα, εντάξει μπορεί να γινόταν το 1920, αλλά τώρα είμαστε το 2020 και έχει αλλάξει ριζικά η παγκόσμια οικονομία και η παγκόσμια κοινωνία, δεν έχει καμία σχέση με τις συνθήκες τότε. Γι' αυτό λέμε ότι προϋπόθεση είναι η εθνική απελευθέρωση και μετά θα λύσουμε τα θέματα, το τι είδους κοινωνία θέλουμε, αν θα είναι, ξέρω εγώ, σοσιαλιστική, αν θα είναι σοσιαλδημοκρατική ή αυτό που λέμε εμείς περιεκτική δημοκρατία. Αυτά πρέπει να λυθούν αφού αποκτήσουμε την εθνική κυριαρχία. Και μάλιστα κυκλοφορούμε αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο μια διακήρυξη με βάση αυτές τις αρχές που έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Μέσα σε μερικές μέρες έχει υπογραφεί περίπου από 400 ανθρώπους και είναι μέσα πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών, αλλά και απλοί άνθρωποι, άνεργοι πολλοί, από όλα τα ταξικά στρώματα. Λοιπόν, με κάτι τέτοιο δηλαδή, αν ξεκινούσε, γιατί αυτό ζητάει η διακήρυξη αυτή, να πετύσουμε να γίνει δημοψήφισμα άμεσο, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωζώνη και να ξεκινήσουμε πολιτικές αυτοδυναμίες ώστε να αποκτήσουμε την εθνική και οικονομική κυριαρχία μας. Γιατί σήμερα η Ελλάδα είναι τελείως προτεκτοράτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έμεσα δηλαδή όλης της υπερεθνικής ελίτ. Δεν ελέγχουμε το παραμικρό σήμερα. Μέχρι το τελευταίο υπάλληλο που θα διορίσει η κυβέρνηση πρέπει να τον εγκρίνουν οι θεσμοί που λένε, που βαφτίσανε την Τρόικα. Είναι και ΣΥΡΙΖΑ αυτός ο υπάλληλος. Και βέβαια. Λοιπόν, οπότε δεν βλέπω δηλαδή τίποτα άλλο που μπορεί να γίνει, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο καταστροφής που δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δηλαδή είχα γράψει μάλιστα ένα άρθρο σε διεθνές περιοδικό οικονομικό το 1989 που πρόβλεπε ουσιαστικά αυτό που θα γινόταν το 2011. Δηλαδή το άρθρο αυτό που είχε τίτλο νομίζω «Η παγίδα του χρέους και η Ελλάδα» ή κάτι τέτοιο, περιέγραφα το πώς
οι πολιτικές που εφάρμοζε από τότε ο Ανδρέας από το 1981 και η παράλληλη σύνδεσή μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έγινε τότε και αυτή το 1981 έχει συνέπεια να μπαίνει η Ελλάδα σε μια παγίδα χρέους. Αυτό σημαίνει, η παγίδα του χρέους σημαίνει ότι μια χώρα, άμα μπει σε αυτή την παγίδα, μετά δεν μπορεί να ξεπληρώσει πια το χρέος. Δηλαδή πρέπει συνέχεια να δανείζεται και να πληρώνει τα παλιά χρέη. Αυτό που κάνουμε εμείς τώρα. Και μέχρι πανηγυρίζει κιόλας η κυβέρνηση, που αυτοί που παριστάνουν την κυβέρνηση, γιατί εγώ τους λέω κυβέρνηση τώρα, αυτοί οι μαριονέτες. Λοιπόν, και λένε ότι είναι σε 100 χρόνια, ποιος βγήκε εκεί, μία υπουργός, τι φωνάζετε, λέει 400 χρόνια είμαστε κάτω από τους Τούρκους, τι είναι 100 που θα πρέπει να ξεπουλήσουμε όλα. Χωρίς να κάτσει να σκεφτεί η ανόητη, γιατί όταν έγινε η Τουρκοκρατία, δεν μπήκε και την παραδώσανε ήδη οι Έλληνες και είπαν ελάτε Τούρκοι να μας κατακτήσετε. Έγινε πόλεμο, μας κατακτήσανε με στρατιωτική βία. Ενώ τώρα πήγαν αυτοί και παραδοθήκαν. Τους διευκολύναμε. Ναι, βέβαια, αυτό λέω. Ίχνους φιλότιμου πολιτικού να είχαν, γιατί είναι όλα αυτά που λέω. Ναι, σωστά. Ότι και να θέλαν δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο. Αλλά αν έχεις ίχνους ήθους, παρετήσου. Γιατί δηλαδή να πρέπει εσύ που είσαι και αριστερός και δεν συμμαζεύεται να εφαρμόσεις τις πιο κτηνώδεις πολιτικές που εκείνο που είναι το έγκλημα, εγώ που δεν συγχωρώ με τίποτα και νομίζω αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάνε ειδικό δικαστήριο, είναι το ξεπούλημα του εθνικού πλούτου. Αυτό που κάνανε, να ξεπουλάνε τον εθνικό μας πλούτο από αεροδρόμια μέχρι λιμάνια, μέχρι τι άλλα ξεπουλάνε τώρα, θα πουλήσουν μετά ΔΕΗ, σιδηροδρόμους, τα πάντα. Δηλαδή το να ξεπουλάς τον εθνικό πλούτο είναι έγκλημα κατά του λαού μας του ίδιου. Γιατί όλα τα άλλα είναι ανατρέψιμα. Δηλαδή μπορείς, ξέρω εγώ, πες ότι βγαίνει αύριο μια κυβέρνηση και βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι εγώ ανατρέπω τις αποφάσεις για τα που έλεγαμε προλίγου, τις μειώσεις των συντάξεων, μειώσει των μισθών κλπ. Εντάξει, αυτά είναι ανατρέψιμα κατά ορισμένες συνθήκες. Αλλά το ξεπούλημα του εθνικού πλούτου δεν είναι ανατρέψιμο. Μπορεί να το ανατρέψει μόνο επαναστατικό δικαίω. Πρέπει να κάνει επανάσταση δηλαδή. Γιατί οι δάλλους αυτοί έχουν νομικά δικαιώματα που όταν εσύ πας και κατάσχεις, ξέρω εγώ, τη ΔΕΗ αύριο, μα την έχουν οι Αμερικάνοι, την άλλη μέρα θα μπορούν αυτοί να κατάσχουν οτιδήποτε ελληνικό περιουσιακό στοιχείο στον κόσμο που υπάρχει, για να μην πω θα στείλει και τον έκτο στόλο για να επιβάλλει τάξη. Εκεί είμαστε τώρα. Δεν σας φαίνεται οξύμορο αυτή η στάση των δύο ηγετώρων του Brexit, του Τζόνσον και του Φάραντ? Ναι. Πώς σας φάνηκε αυτή η παρατησή τους? Είναι πράξη δηλείας, λέει, τώρα αισθάνομαι απελευθερωμένος, να πάω και εγώ στα παιδιά μου και στη γυναίκα μου. Ναι. Εκεί τώρα παίζονται άλλα παιχνίδια, δηλαδή το θέμα είναι αν είναι μόνο εσωκομματικά παιχνίδια ή αν είναι και ευρύτερα παιχνίδια. Αν είναι μόνο εσωκομματικά, υπάρχει εξής εξήγηση, ότι τον Μπόρις Τζόνσον, για να ξεκινήσουμε, θέλανε να τον εκτοπίσουν διάφορα άλλα στελέχη του Συντηρητικού Κόμματος, επειδή ήταν πιο μαχητικός, υποτίθεται, υπέρ του Brexit κλπ. Λοιπόν, τότε δεν ξέρω τι θα έκανε αν έβγαινε, αλλά πάντως τα λόγια ήτανε. Οπότε αυτοί θέλουν να βάλουν κάποιον νέο ηγέτη Συντηρητικού Κόμματος, ώστε αν κάνουν αυτά που έλεγα προλίγου τα σχέδια, δηλαδή να κάνουν καμία σύμβαση, ψευτοσύμβαση που θα αλλάζει, ενώ ουσιαστικά θα μένει τα ίδια. Αυτά δεν μπορούσαν να τα κάνουν αν ήταν πρωθυπουργός ο Τζόνσον. Γιατί όχι για τίποτα άλλο, γιατί θα καταξεφτιλιζόταν. Δηλαδή, από μια μέρα μέχρι να γίνει το Brexit, να λέει ότι εγώ θα ανατρέψω τα πάντα και χτύπαγε τις πολυεθνικές κλπ. Και την άλλη μέρα να εφαρμόζει όλα αυτά που τα οποία χτύπαγε. Οπότε τώρα. Για το κάνει και με επιτυχία, το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σας φαίνεται παράξενο? Ναι, καλά, αλλά στην Αγγλία δεν σηκώνονται τόσο εύκολα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, οπότε θα σηκωνόταν και οι πέτρες. Οπότε αυτό που κάνουν τώρα αυτοί. Δηλαδή στην Αγγλία αυτό που κάνουν είναι ότι προσπαθούν με πιο έμεσους τρόπους να επιβάλλουν τη θέλησή τους, βέβαια οι ελίτ, αλλά όχι με το χοντροκομμένο τρόπο που γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό που προσπαθούν τώρα είναι να γίνουν εκλογές στο Συντηρητικό Κόμμα και να εκλέξουν για παράδειγμα αυτή τη Μέη, η οποία είναι κάτι αντίστοιχο τη Χίλαρη Κλίντον. Δηλαδή αυτή θα κάνει ό,τι της πούν από πάνω οι ελίτ. Και επομένως είναι εύκολο όργανο για να εφαρμόσουν αυτά που θέλουν να κάνουν, αν κάνουν αυτά που είπα πριν. Αυτή είναι η εξήγηση που μπορώ να δώσω γιατί διώξανε
τον Τζόνσον. Τώρα για το Φαράζ δεν ξέρω καταρχήν αν θα επιμείνει σε αυτό, γιατί και πέτυχε και παραιτηθεί, αλλά μετά από λίγο την ανακάλεσε την παραίτησή του, όταν τον καλέσαν ο κόσμος να επανέλθει κλπ. Αν δεν επανέλθει, δεν ξέρω αν έχει μυριστεί και αυτός ότι γίνονται τέτοια σχέδια και δεν θέλει με οποιοδήποτε τρόπο να συνδεθεί το όνομά του με αυτά και σου λέει ας θα το βγάλει το φίδι κάποιος άλλος. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνονται. Πιστεύετε ότι αυτή η εξέλιξη, όλο αυτό το τοπίο που αλλάζει, θα ωφελήσει την πατρίδα μας για να τη ζημιώσει σε αυτή την κρίσιμη φάση που... Ναι, στην κρίσιμη φάση, πάντα σε κρίσιμη φάση. Η πατρίδα μας όλο σε κρίση ήταν. Δεν είπες ποτέ να ήταν σε κρίση. Ναι, εξαρτάται πώς θα εξελιχθεί βέβαια. Γιατί δηλαδή αν εξελιχθεί με τον, να το πούμε, τον κακό τρόπο, δηλαδή ουσιαστικά να συνεχιστεί ότι ήταν η σχέση Αγγλίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάποιους εξοραϊσμούς, τότε βέβαια δεν μπορείτε να έχει καμία αλλαγή, ότι τρώμε τα δικά μας, θα συνεχίσουμε να τα τρώμε, να μην πω τη λέξη. Λοιπόν, αν όμως γίνουν, αν δηλαδή υπάρξει τέτοια λαϊκή πίεση από κάτω, που αναγκαστούν να κάνουν αλλαγές ριζοσπαστικές και συγχρόνως περάσουν και ψηφίσματα για δημοψηφίσματα στη Γαλλία, στη Δανία κλπ, τότε πράγματι μπορεί να έχουμε πολύ μεγάλες συνέπειες για εδώ. Γιατί παρόλο που εμείς που θα είμαστε τελευταίοι που θα φύγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σβήσουμε και τα φώτα να φύγουμε, γιατί οι τελευταίοι θα φύγουμε μόνο με κλωτσές, δηλαδή δεν βλέπω να φεύγουν. Η πολιτική μας είναι τόσο δεμένη και τόσο ευρώδουλη, θα έλεγα, που δεν πρόκειται να φύγουν παρά μόνο με κλωτσές. Λοιπόν, θα αναγκαστούν να φύγουν, γιατί άμα γίνει μια διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον με τη σημερινή μορφή της, είτε γίνει καμιά στενή ένωση, όπως είναι πιθανό, γίνει δηλαδή μια ένωση του σκληρού πυρήνα η Γερμανία με γύρω της, ξέρω εγώ, μερικές ίσως σκανδιναβικές χώρες, μερικές ανατολικές χώρες κλπ. Και όλους τους άλλους τα αδύναμα, τους αδύναμους κρίκους που θα λέγαμε στην αλυσίδα, δηλαδή κάτι Έλληνες, Πορτογάλους κλπ, θα μας πετάξουν έξω ή μας βάλουν τίποτα σε τίποτα παρυφέρ, με διπλά νομίσματα και τέτοια πράγματα. Θα έχει αλλαγές σε εμάς δηλαδή, αλλά αυτές οι αλλαγές βέβαια εξαρτιέται μετά τι θα γίνει στην Ελλάδα την ίδια. Δηλαδή αν συνεχίζουν να κυβερνάνε αυτοί που κυβερνάνε σήμερα, πάλι θα είμαστε στον πάτο. Δηλαδή είτε γίνει καμιά τέτοια ένωση του σκληρού πυρήνα, είτε και διαλυθεί τελείως η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι μετά το τι θα επακολουθήσει εξαρτιέται απόλυτα από το πώς θα αντιδράσει ο ελληνικός λαός σε όλες αυτές τις εξελίξεις και τι θα κάνει μετά. Δηλαδή, αν είναι να ψηφίσει πάλι τους ίδιους ανθρώπους, ξέρω εγώ, αντί τον Τζίπρα, τον Μητσοτάκη κλπ, τότε πάλι θα συνεχίζεται μια παρόμοια κατάσταση με τώρα. Μετά την απόφαση αυτή των Βρετανών να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουμε αναταράξει στην οικονομία τη Βρετανική οικονομία. Θα ωφεληθούν οι άνθρωποι. Θα ζημιωθούν οι άνθρωποι. Όχι. Αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίσανε Brexit θα ωφεληθούν και θα ζημιωθούν περαιτέρω. Ναι. Αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν τώρα, δεν το είπα προλίγου. Ο τρόπος που προσπαθούν να πιέσουν το λαό, καλά τα άλλα ήταν τα σχέδια της ελίτ που είπαν. Το ότι θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια άλλη κατάσταση με έναν άλλο πρωθυπουργό, ο οποίος ουσιαστικά, παρόλο που θα λέει ότι ναι, θα τηρήσω την απόφαση του Brexit, στην πραγματικότητα μπορεί να κάνει διάφορες δολοπλοκίες για να κάνει αυτό που είπα πριν, κάποια νέα συνθήκη η οποία ουσιαστικά θα περνάει πάλι τις ίδιες γραμμές. Αλλά για να περάσει κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουν παράλληλη πίεση στον αγγλικό λαό και η πίεση είναι οικονομική. Η πίεση έχει αρχίσει ήδη τώρα. Δηλαδή το City έχει οργιάσει από την ημέρα που έγινε το Brexit μέχρι σήμερα να πουλάνε λίρες και να πέφτει τιμή της λίρας. Αυτά είναι κόλπα που κάνουν τα hedge funds κλπ. Αυτά όλα τα κερδοσκοπικά ταμεία. Ο Σόρος είναι αναμειγμένος άγριος, ο πολύ γνωστός Σόρος, ο οποίος έχει και πολλές καλές σχέσεις με μέλη της κυβέρνησης μας και τον Βαρουφάκη κτλ. Όταν ήταν. Λοιπόν, πιέζουν αυτοί τώρα να ρίξουν την τιμή της λίρας και έχει πέσει πράγματι σημαντικά. Δηλαδή, που την παρακολουθώ, η λίρα με το ευρώ ήταν την ημέρα του Brexit, ήταν μία λίρα, αγόραζες 1,30 ευρώ και σήμερα έχει πέσει κάτω από 1,20. Που σημαίνει δηλαδή είναι πολύ μια μεγάλη πτώση στην τιμή της λίρας.
Αυτό τι σημαίνει? Πρώτον, ότι οι Εγγλέζοι, οι τουρίστες, οι αυτοί που θέλουν να πάνε τουρισμό σε ευρωπαϊκές χώρες θα το σκεφτούν διπλά. Γιατί έχει ανεβεί τώρα, γίνεται πολύ πιο πολυδάπανη η διακοπή του στην Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αντίστοιχα με την Αμερική, γιατί πέσει και σε σχέση με το δολάριο, το αμερικάνικο. Αυτό είναι το ένα. Αλλά το άλλο είναι ότι θα χτυπήσει και μέσα τα λαϊκά στρώματα. Γιατί τώρα οι τουρίστες, εντάξει, περισσότεροι δεν είναι και από τα λαϊκά στρώματα που υποψηφίσαν το Brexit, αλλά θα χτυπήσει τα λαϊκά στρώματα, γιατί όσο πέφτει η τιμή της λίρας, θα αυξάνουν οι τιμές στο εσωτερικό. Γιατί πάρα πολλά αγαθά είναι εισαγόμενα. Θα την πληρώσουν πάλι αυτοί οι φουκαράδες. Θα την πληρώσουν πάλι οι φουκαράδες. Υπάρχει τιμωρητική διάθεση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του σκληρού πυρήνα. Υπάρχει απέναντι στην Αγγλία τιμωρητική διάθεση. Υπάρχει, και βέβαια υπάρχει. Υπάρχει ρεβασισμός. Και βέβαια υπάρχει. Αλλά αυτό που κάνουν είναι. Δεν το κάνουν μόνο απλώς για να τους τιμωρήσουν. Πιο πολύ που τους ενδιαφέρει αυτούς είναι να γίνει μάθημα η Αγγλία. Ακριβώς γι' αυτό. Ο Ολάν το είπε μάλιστα κατά λέξη. Την άλλη μέρα, νομίζω, την παράλληλη του Brexit, σηκώθηκε και είπε ότι, γιατί πράγματι το City, και ξέρει, τους πονάει αυτό τους Εγγλέζους, το City έκανε το ρόλο του clearing house, δηλαδή εκαθάριζε τις απαιτήσεις σε ευρώ σε σχέση με άλλα νομίσματα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το City δηλαδή ήταν κυρίαρχος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Και βγαίνει ο Λαν την άλλη μέρα και λέει ότι τώρα που αν φύγει η Αγγλία όπως θα φύγει, λέει, μετά το δημοψήφισμα, θα πάψει να υπάρχει τόσο ρόλο στις Βρετανίες και αυτό θα τον πάρουμε εμείς. Δηλαδή τσακώνονται εκεί γιατί λένε Γερμανία, όχι, τον πάρουμε εμείς στη Φραγκφούρτη κλπ. Λοιπόν, και μάλιστα το είπε ο Ολάντ ότι αυτό, λέει, θα είναι και μάθημα για όσους τυχόν σκέφτονται να φύγουν. Δηλαδή είναι καθαρά το λένε οι άνθρωποι ότι ναι, κάνατε εσείς το παπί σας, αλλά και εμείς μετά θα πάρουμε τα μέτρα. Ακριβώς όλα αυτά γίνονται δηλαδή για να εκφοβήσουν τους λαούς, να μην τολμήσουν να βγουν από τη στρούγκα. Αυτό γίνεται τώρα. Πατρίδα μας, κύριε Φωτόπουλε, η Ελλάδα σε τι θέση βρίσκεται αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη σας? Σε τι κατάσταση βρίσκεται? Υπάρχει ελπίδα να ανατάξει την οικονομία της? Υπάρχει ελπίδα να επιβιώσει με αυτό το χρέος και με αυτές τις εξαρτήσεις, με αυτά τα ταμεία που υπάρχουν και με αυτές τις βέβαιες συμβάσεις? Ναι, καλά, τώρα αυτά είναι τελείως παραμύθια, δηλαδή τα λέγανε. Και ο εκλογικός νόμος, η σύμβαση με την Κόσκο, όλα αυτά τα εξατλειώσεις που διεξάγονται μπροστά στα μάτια μας. Ναι. Όταν λέω ότι είναι παραμύθια, δεν το λέω ότι είναι η δικιά μου γνώμη μόνο. Δηλαδή και οι ορθόδοξοι οικονομολόγοι, άμα διαβάσετε, ξέρω εγώ, του Financial Times και άλλες διεθνείς οικονομικές εφημερίδες, που γράφουν ουσιαστικά για τις ελίτ και γι' αυτό θέλουν να τους πληροφορούν. Δεν λένε δηλαδή προπαγανδιστικές μπουρδολογίες, όπως λένε εδώ τα μαζικά media. Εκεί τους ενδιαφέρει να είναι μορφωμένη η ελίτ τους, να ξέρει τι γίνεται στην Ελλάδα. Και το λένε καθαρά από χρόνια ότι δεν πρόκειται η Ελλάδα ποτέ να ξεφύγει από αυτό που είπα πριν, την παγίδα του χρέους. Δηλαδή, αν δεν μειωθεί δραστικά το χρέος, να μας χαρίσουν ή τουλάχιστον το μισό χρέος ή τα 3/4 του χρέους, δεν υπάρχει ελπίδα καμιά. Αυτά θα συνεχίζονται για 50 χρόνια, 100 και δεν ξέρω, 200. Δεν υπάρχει περίπτωση. Συνέχεια δηλαδή θα γίνεται αυτός ο φαύλος κύκλος. Αυτοί θα πετσοκόβουν συνέχεια δαπάνες κλπ. Για να ξεπληρώνουν το χρέος. Θα μειώνεται όλος ο τζίρος, θα μειώνεται δηλαδή όλη η δυνατότητα ανάπτυξη, όχι η ανάπτυξη, και η δυνατότητα ανάπτυξη θα μειώνεται. Και θα γίνεται μια συνεχής μετατόπιση προς τα κάτω. Μπορεί να γίνει κάποια ψευτοανάπτυξη του εθνικού εισοδήματος, δηλαδή μπορεί να δεις, ξέρω εγώ, σε 2-3 χρόνια το εθνικό εισόδημα αυξάνει, να σου πούνε, 2%. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί σημασία έχει τι γίνεται με αυτό το εθνικό εισόδημα. Είναι επειδή αυξάνονται πραγματικά η παραγωγή, αυξάνονται οι επενδύσεις και επομένως αυξάνονται οι τρόποι για να δημιουργείται διαθέσιμο εισόδημα, ή απλώς για συγκυριακούς λόγους. Ξέρω εγώ, μπορεί ένα χρόνο να είναι καλός ο τουρισμός, ή μπορεί για κάποιο λόγο ένα χρόνο η ναυτιλία να κερδίσει περισσότερα χρήματα και να ανεβεί το εθνικό εισόδημα. Το δεν σημαίνει τίποτα. Είναι μια συνεχή στασιμότητα και απλώς θα έχει κάποιες αναλαμπές. Αυτά ναι, μπορεί να γίνουν. Αλλά η ουσία θα είναι ότι η κατάσταση θα διαιωνίζεται όπως είναι τώρα, εκτός αν, όπως είπα, μειωθεί δραστικά το χρέος, που είναι η πρώτη προϋπόθεση. Και αυτό δεν φτάνει, απλώς είναι η αναγκαία προϋπόθεση, δεν είναι και η επαρκής. Γιατί
Γιατί καταρχήν, έστω ότι τα μειώνανε, που δεν υπάρχει περίπτωση, οι Γερμανοί και το έχουν πει καθαρά, ότι ξεχάστε το ότι θα μειωθεί το χρέος. Απλώς αυτό που λένε και το λέει και ο Τσίπρας, ναι, τώρα και ο άλλος εκεί, να μην το χαρακτηρίσω τσακαλώτος, ότι που είναι και μαρξιστής μεγάλος, λέει ότι θα βάλαμε το χρέος τώρα σε δρόμο να το ελέγχουμε και αυτά. Αυτά είναι τελείως μπούρδες. Δηλαδή, αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι απλώς είπαν ότι μετά το 18, όταν θα έχει κριθεί το 17, νομίζω γίνονται στην Γερμανία εκλογές, όταν θα έχουν κριθεί οι εκλογές, τότε θα πούνε εντάξει, θα σας δώσουμε παράταση του χρέους και επομένως θα πληρώνετε λιγότερα, το οποίο είναι ανέκδοτο πάλι. Δηλαδή, σαν να έχεις πάρει δάνειο από την τράπεζά σου και λύγει σε 10 χρόνια και δίνεις, ξέρω εγώ, 200 το μήνα και σου πούνε εντάξει, θα σε βοηθήσουμε, θα δίνεις 100 το μήνα, αλλά το χρέος θα ξεχρωθεί σε 40 χρόνια. Αυτό θα κάνουμε. Και το παρουσιάζουν και σαν νίκη. Τι, ναι, σας ελαφρύνουμε το χρέος. Λοιπόν, τέτοιες, να μην τις πω, να μην τις χαρακτηρίζω λύσεις με χίλια εισαγωγικά, σχεδιάζουν. Δεν μπορείτε να κόψει κανένας το χρέος. Λοιπόν, οπότε δηλαδή από εκεί πέρα δεν μπορείτε να γίνει καμία οποιαδήποτε αλλαγή σημαντική για τη βελτίωση των εισοδημάτων και για τη βελτίωση του κοινωνικού κράτους, γιατί μην ξεχνάμε το κοινωνικό κράτος καταραίει, δηλαδή το οποιοδήποτε είχαμε. Δηλαδή τα νοσοκομεία τώρα, όχι απλώς υπολειτουργούν, δεν λειτουργούν. Δηλαδή έχω κόσμο μέσα στα νοσοκομεία και μου λένε, σε μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας. Ένα νοσοκομείο ζητάει 1 εκατομμύριο και του στείλανε 16.000 ευρώ να πληρώσει υποχρεώσεις προχτές. Θα λένε κανείς δηλαδή. Γελιότητες. Καλά, πεθαίνουν άνθρωποι τώρα στις ουρές. Είναι καλό αυτό για την οικονομία να πεθαίνουν οι άνθρωποι να μην παίρνουν και συντάξεις. Είναι μια κάποια λύση που θα λέει και ο ποιητής. Ναι. Λοιπόν, αυτό γίνεται. Με την απλή αναλογική, πώς θα βλέπετε την απλή αναλογική, τι απλή αναλογική θα είναι τελικά? Ναι, αυτό θα σου πω, είναι άλλο κόλπο που γίνεται και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, γίνεται και γενικότερα στην Ευρώπη, βλέπω. Υπάρχει αυτή η τάση τώρα. Μέχρι τώρα, αν προσέξουμε τι γινόταν στο πολιτικό επίπεδο, όλα αυτά τα χρόνια, τα μεταπολεμικά, από τότε που η Ευρώπη και προπαντός η Ελλάδα έγιναν παραρτήματα του αμερικάνικου συστήματος, προσπάθησαν να εισάγουν σε όλες τις χώρες το δικοματικό, το αμερικάνικο δικοματικό σύστημα. Γιατί είναι απόλυτα επιτυχές στην Αμερική μέχρι τώρα τουλάχιστον. Βγαίνει ή ο ένας ή ο άλλος και ο άλλος νομίζει ότι κάτι αλλάζει, δεν αλλάζει βέβαια και τίποτα. Και στην Αγγλία το ίδιο. Και συνεχίζεται και στην Αγγλία το ίδιο. Λοιπόν, το κάνανε και στην Αγγλία και προσπαθήσαν να το κάνουν και σε άλλες χώρες. Στη Γερμανία πάλι το ίδιο έχει γίνει. Το ίδιο έχει γίνει και σε πολλές σκανδιναβικές χώρες κλπ. Τώρα γίνεται μια αντιστροφή αυτής της τάσης. Τώρα θέλουν να κάνουν απλή αναλογική, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρες σαν την Αγγλία που είναι διανόητη, είχαν πάντα πλειοψηφικό. Γιατί? Εδώ είναι το κόλπο τώρα. Ότι αυτοί σκεφτήκανε, έξυπνα βέβαια από τη δική τους τη μεριά, ότι αν θέλουμε να ελέγξουμε το πολιτικό σύστημα και έχουν αρχίσει και βγαίνουν τώρα δυνάμεις όπως είναι αυτές που λέμε το UKIP, της Le Pen και το ένα και το άλλο, ο μόνος τρόπος να το ελέγξουμε είναι αν συνενώσουμε όλους τους άλλους εναντίον τους. Αν έχεις ένα δικοματικό σύστημα, αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Γιατί θα είναι δύο κόμματα τα οποία θα υποστηρίζουν όπως κάναμε μέχρι τώρα την ίδια πολιτική με άλλα λόγια. Οπότε το θέμα είναι πώς θα τους ενώσεις αυτούς να πάνε μετά εναντίον του UKIP στην Αγγλία, γιατί θα καταξευθυνθούν και τα δύο κόμματα. Πες ότι αύριο γινόντουσαν εκλογές στην Αγγλία και ενωνόντουσαν εργατικό και συντηρητικό κόμμα για να νικήσουμε το UKIP. Τελείωσαν αυτά τα δύο κόμματα, γιατί θα αποδείξουν πιο φανερά τι είναι. Αν όμως είναι διασπασμένα σε 5-6 κόμματα, όπως γίνεται και στην Ελλάδα, τι γίνεται τώρα στην Ελλάδα? Η επόμενη κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι μόνο κομματική σαν τον Τσίπρα τώρα. Θα γίνει οπωσδήποτε πολυκομματική κυβέρνηση. Θα έχει μέσα όλους τους καραγκιόζες, θα τους έλεγα, από το Θοδωράκι μέχρι τη Λεβέντιμη. Όλοι θα μπουν μέσα και θα κάνουν μια κυβέρνηση η οποία θα λένε τι κάνουμε, προστατεύουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ολοκληρωθεί οι ευρωπαϊκές αξίες και πράσινα άλογα. Αυτό θα κάνουμε. Το οποίο είναι πολύ πιο εύκολο παρά να σκεφτούμε ότι ήταν μόνο Τσίπρας εναντίον Μητσοτάκη. Γιατί τότε αν ενωνόντουσαν θα εξατυλιζόντουσαν. Αν ενωθούν όλοι μαζί οι υπόλοιποι, θα λένε να ορίστε, είναι η οικουμενική σχεδόν κυβέρνηση. Το παρακάνω. Υπάρχει και αυτό που λέει μια προοπτική να ανατραπεί αυτό το σχέδιο
εχμαλωσία της πατρίδας μας. Υπάρχει κάποια δύναμη, κάποια προοπτική, κάποια δυναμική του λαού να μπορέσει να ανατρέψει αυτό το νοσηρό τοπίο, γιατί είναι σάπιο. Αυτή η πατρίδα, η πιο όμως πατρίδα του κόσμου, η πιο πλούσια πατρίδα του κόσμου, μας την έχουν σαπίσει. Αυτό το σάπιο μπορεί να φύγει από πάνω μας. Να δούμε λίγο ήλιο αληθινό, δικό μας ελληνικό ήλιο, ναι. Όχι επίπλαστο. Μπορούμε να βγούμε αυτό το χρέος. Ναι. Μπορούμε να την άξουμε, εν πάση περιπτώσει, στα δεσμά μας. Τι προοπτική υπάρχει, μπορούμε να ελπίζουμε. Ναι, αυτό βέβαια θεωρητικά είναι στο χέρι μας, αλλά το θέμα είναι... Δυσπράγμαση λέμε τώρα. Ναι, το θέμα είναι ότι έχει γίνει, και το βλέπω και κάθε μέρα με κόσμο που συζητάω και λοιπά, και εδώ που ήρθα, και στην υπόλοιπη Ελλάδα όσους έχουν συζητήσει. Εγώ νομίζω ότι γίνονται δύο παράλληλες διαδικασίες. Από τη μια μεριά υπάρχει μια διαδικασία απογοήτευσης του κόσμου, δηλαδή έχουν απογοητευτεί γενικά από τα πολιτικά, αυτά που περνάνε για πολιτικά. Και πολλοί θα το ρίξουν νομίζω αποχή, ήδη οι προηγούμενες εκλογές ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής από, ξέρω εγώ, μεταπολεμικά. Και ένα από τα μεγάλα κέρδη της άρχουσας τάξης ήταν η απογοήτευση αυτή, ήταν τα μεγάλα κέρδη. Ήτανε όχι μόνο δεν υπάρχει πια ελπίση. Ήτανε σχέδιο αυτό να απογοητεύσουν τον κόσμο. Λοιπόν, ότι δεν υπάρχει καμιά άλλη ελπίδα και ακριβώς με το να ξεφτυλίσουν και αυτοί που το κόμμα που παρήστανε την αριστερά, συνέτειναν απόλυτα σε αυτό. Γιατί εντάξει, πρώτα λέγανε ήταν κακός ο Βενιζέλος και ήταν κακός ο Σαμαρά. Τώρα, ποιος είναι ο καλός, δηλαδή. Και η αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε τι είδους αριστερά είναι. Και από την άλλη μεριά, νομίζω και εκεί κάνω κριτική και στο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ δεν παίζει το ρόλο που έπρεπε να παίξει. Δηλαδή, το ΚΚΕ έπρεπε να ηγηθεί ενός τέτοιου, όπως θα το έλεγα, ενός νέου ΕΑΜ. Όταν του δίνουν, το εμπιστεύεται το 5%, με τι δύναμη να πάει, με τι δυναμική να πάει, με τη φόντα, με τι φτερά να πάει και αυτό ακόμα. Ναι, καλά, αλλά το θέμα είναι ότι είναι φαύλος κύκλος. Γιατί του δίνουν 5%, δηλαδή, όταν το βλέπουν, γιατί υπάρχει κριτική σου, λέει. Τι κάνει το ΚΚΕ, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που γίνεται ο ρημαγδός μέσα στην Ελλάδα. Αφού οι Έλληνες, κύριε Φωτόπουλε, έχουν μάθει να ζούμε παραμύθια. Έχουμε μάθει να παραμυθιαζόμαστε. Πρέπει να μας πουλήσουν παραμύθια κάποιοι για να τους ψηφίσουμε. Αυτό δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά. Αφού ξέρετε τη φιλοσοφία του ΚΚΕ τι είναι. Σίγουρα. Μπορεί να τη δεχτεί αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός. Δεν μπορεί να τη δεχτεί. Ναι. Να δώσει 50%. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει επανάσταση. Δεν μπορεί να δει. Ναι. 5% του έχει δώσει. Όχι, θα πω ότι τι επανάσταση να κάνει. Όχι, δεν είπα επανάσταση. Αυτό συμφωνώ δεν γίνεται. Είπα άλλο πράγμα. Είπα ότι όπως το 40 έγινε το ΕΑΜ και τότε το ΕΑΜ έπαιζε το ρόλο, δηλαδή το ΚΚΕ που ήταν από πίσω, έπαιζε το ρόλο της εθνικής απελευθέρωσης. Όπως είπα πριν, σήμερα θέλουμε εθνική απελευθέρωση. Ουσιαστικά δεν το έχει καταλάβει ο λαός. Είμαστε υποκατοχή αυτή τη στιγμή. Η κατοχή δεν είναι μόνο με τα όπλα και με τα κουστούμάκια που έρχεται ο άλλος. Επιβάλλει κατοχή με οικονομικά μέτρα. Που είναι το ίδιο βάρβαρα και το ίδιο κτηνώδη και το ίδιο εγκληματικά με το να σε σκοτώνουμε σφαίρες. Λοιπόν, αυτό ήταν το χρέος, εγώ νομίζω, του ΚΚΕ, να βγει, να πει στο λαό ότι είμαστε υποκατοχή, να ενωθούμε επομένως όλοι, να ρίξουμε την κατοχή, όπως λέγανε το 40, και μετά θα λύσουμε το κοινωνικό θέμα. Εκεί εγώ το κριτικάρω, γιατί άλλαξε γραμμή το ΚΚΕ. Μέχρι πριν από 5 χρόνια, πριν από το προηγούμενο συνέδριο, λέγανε και αυτοί ότι πρέπει να γίνει η εθνικοπελευθερωτική πολιτική, να διώξουμε τον εμπεριαλισμό που λένε, την εξάρτηση και αυτά. Τώρα δεν λένε αυτά, δεν λένε να κάνουμε σοσιαλισμό. Να πάρει την εξουσία η εργατική τάξη και θα τα λύσουμε όλα. Πότε θα γίνει αυτό, με τα 5% και με 3 τέρμινα. Ενώ αν λέγανε όπως την κατοχή να ενωθούμε όλοι ανεξάρτητα, γιατί ο Άρης Βελουχιώτης δίπλα του είχε ένα παπά, μην ξεχνάμε. Λοιπόν, αν ενωνόντουσαν όλοι, είτε είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είτε Αναρχικοί, είτε Κομμουνιστές, και λέγανε παιδιά, παλεύουμε ένα κατακτητή. Έτσι πρέπει να το παίρνανε. Αν παλεύεις ένα κατακτητή, δεν λες, όπως έλεγαν κάποιοι ανόητοι, και ο Καστοριάδης νομίζω λέγε τότε, ότι ναι, να ενωθούν οι προλετάριοι, οι Έλληνες με τους προλετάριους στο χιτλερικό στρατό. Αυτά είναι ανέκδοτα. Δεν έγινε ποτέ, ούτε πρόκειται να γίνει. Ενώνεσαι, δηλαδή ενώνονται όλα τα στρώματα που υφίστανται τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης ή τότε υφίστανται την κατοχή, ενώνονται για να διώξουν τον κατακτητή. Και υπάρχει ο κατακτητής ορατός. Είναι αυτοί οι οποίοι σου επιβάλλουν όλα αυτά τα μέτρα.
Και αφού τα λύσουμε αυτά τα θέματα, αφού δηλαδή διώξουμε τον κατακτητή και αποκτήσουμε την εθνική μας κυριαρχία, τότε πάμε και φτιάχνουμε σοσιαλισμό, κομμουνισμό ή ό,τι άλλο. Ποιος θα αναλάβει αυτή την πρωτοπορία, ποιος θα αναλάβει αυτό, την επαναστατική. Ναι, πρόκληση. Αυτό λέω. Έλεγα την ομίλια, περίμενε εκείνη και κανοκριτική κουκουέ, περίμενε να το κάνει το κουκουέ. Δεν το έκανε. Οπότε τώρα ο μόνος τρόπος, όπως είπα και πριν και με αυτή τη διακήρυξη προσπαθούμε εμείς, είναι να κινηθεί ο κόσμος από κάτω μόνος του. Δηλαδή να γίνουν οι λαϊκές συνελεύσεις όπως έγιναν πέρσι και εδώ ακόμα γινόταν, αλλά ήταν απάτη πάλι του ΣΥΡΙΖΑ, οι αγανακτισμένοι κλπ. Ήταν τελείως οργανωμένο παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, τα ξέρω, τα είχα δει και από κοντά τι κάνανε στο Σύνταγμα. Όλοι αυτοί που καλούσαν και μιλούσαν στο Σύνταγμα είναι σήμερα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ναι, ήταν άλλη εξαπάτηση του λαού. Εγώ λέω να ξεκινήσουν από κάτω τέτοια κινήματα. Δηλαδή να ξεκινήσουν από κάτω, να κάνουν γενικές συνελεύσεις ο κόσμος στην Ερμόπολη, δεν ξέρω, στην Τίνο, στις γειτονιές της Αθήνας κλπ. Και να πούνε, ρε παιδιά, δεν μπορεί να πάει άλλο. Να προχωρήσουμε με ένα πρόγραμμα να αποκτήσουμε την εθνική και οικονομική κυριαρχία μας, να πετύσουμε πρώτα-πρώτα το δημοψήφισμα να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ και να κάνουμε πολιτικές οικονομικές αυτοδυναμίες. Δηλαδή αν αυτό δεν γίνει συνείδηση και να προχωρήσει τα στρώματα τα λαϊκά από κάτω που είναι τα θύματα της παγκοσμιοποίησης, δεν γίνεται τίποτα. Αλλά να έρθω μόνο σε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Φαντάζομαι η επόμενη ερώτηση θα είναι ποια λαϊκά στρώματα θα το κάνουν και ποιοι. Ναι, σωστό. Ύστερα από την απογοήτευση αυτή που πήραμε, ναι, έτσι. Σωστό. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι και στην Αγγλία, να πάρουμε για παράδειγμα, δεν ανέφερα το εκτός από τη γεωγραφική κατανομή, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι και η ηλικιακή κατανομή της ψήφου. Παρατηρήθηκε το εξής περίεργο, εκ πρώτης όψεως περίεργο. Ότι οι ηλικίες πάνω από 35 χρονών ψήφισαν φουλ υπέρ του Brexit. Οι ηλικίες κάτω από 35 χρονών ψήφισαν φουλ κατά του Brexit. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Αυτό και ιδιαίτερα στο Λονδίνο, ναι, γιατί δεν εξήγησε τι γίνεται στο Λονδίνο. Γιατί το Λονδίνο ήταν η μόνη περιοχή που ψήφισε κατά. Γιατί. Γιατί στο Λονδίνο δεν μένουν μόνο οι ελίτ, βέβαια, οι οικονομικές ελίτ και επίσης οι μισοβολεμένοι μετανάστες και λοιποί που έχουν μαζευτεί εκεί, οι οποίοι οι μετανάστες αυτό που θέλουν ή μάλλον φοβότησαν είναι ότι άμα γίνει Brexit θα μας διώξουν, οπότε να ψηφίσουμε κατά του Brexit. Δεν ψήφισαν μόνο αυτοί. Οι νέοι, αυτό είναι το τραγικό, οι νέοι έχουν τελείως αλωτριωθεί από την πολιτιστική παγκοσμιοποίηση, δηλαδή τα ναρκωτικά, αν ασχολούνται με τη. Αν θα είναι γκέι, δεν θα είναι γκέι, να ασχολούνται με τα κλαμπ τους και διάφορες δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει πολιτικό κίνημα της νεολαίας. Δηλαδή την εποχή μου εγώ, το μεγαλύτερο κίνημα που μετήχαμε όλοι τότε της ηλικίας μου ήταν το φοιτητικό, και όχι μόνο στην Ελλάδα, το φοιτητικό κίνημα έκανε το Μάη το 68 που μετήχα και εγώ στην Αγγλία, το φοιτητικό κίνημα μετήχε σε όλες τις πολιτικές εκδηλώσεις μέχρι να ανατείλει η παγκοσμιοποίηση. Από τον καιρό όμως παγκοσμιοποίηση και πέρα, δηλαδή από το, περίπου τη δεκαετία του 80 και πέρα, παρουσιάστηκε μια τέλεια καθίζηση του φοιτητικού κινήματος και του νεολαιοίστικου κινήματος. Δηλαδή οι νέοι είναι ουσιαστικά απολύτικοι και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αν είναι πολιτικοποιημένοι στην Ελλάδα είναι στενά, κομματικά, οργανωμένοι, δηλαδή απλώς πάνε στις φοιτητικές εκλογές και ψηφίζουν μόνο κούκι. Εγώ ψηφίζω άλλους, ξέρω εγώ, Πασόκ, άλλος ΣΥΡΙΖΑ και δεν συμμαζεύεται. Δεν έχουν δηλαδή οποιαδήποτε ανεξαρτοποίηση από τις κομματικές ηγεσίες ώστε να προχωρήσουν παραπέρα. Είναι τελείως κομματικά όργανα. Λοιπόν, και αφέρω ένα παράδειγμα που το διάβασα προχτές στις αγγλικές εφημερίδες. Ότι ήταν μια ομάδα νέων, γιατί θα έχετε μάθει ότι έχουν οργανώσει και ψευτοδιαδηλώσεις κατά του Brexit και μαζεύουν και υπογραφές και λοιπά, όλα αυτά είναι οργανωμένα από πάνω βέβαια. Λοιπόν, και σε μια τέτοια εκδήλωση ήταν, λέει, καμιά δεκαπενταριά νέοι που κυνηγούσαν 2-3 ηλικιωμένους γιατί είχαν μάθει ότι ψήφισαν υπέρ του Brexit. Και πάει και ένας δημοσιογράφος και τους λέει, γιατί είναι παιδιά, τους κυνηγάτε αυτούς τους ανθρώπους, εντάξει, έχουν τη γνώμη τους κλπ. Και πετάγεται ένας νέος και λέει, εγώ δεν έχω ιδέα, λέει, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ανήκω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ανήκω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, να δεις
τον απολύτικο χαρακτήρα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που σκίζονται τώρα για τον Brexit, κατά τον Brexit. Μα του ρωτήσει γιατί δεν έχουν ιδέα. Τι δηλαδή στηρίζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουν ιδέα. Αυτό γίνεται. Οι άλλοι που υποστήκαν στο πετσί του, εντάξει, μπορεί και οι εργάτε, οι φουκαράδε, οι ανθρακολοί κλπ. Στην Ουαλία, άμα του πει να σου αναλύσουν γιατί και πώ γίνεται η παγκοσμίωση ποιήση, βέβαια θα τα ξέρουν. Αλλά έχουν ζήσει στο πετσί του τι συνέπειε τη παγκοσμιοποίηση και σου λέει, εγώ ήμουν έτσι και τώρα είμαι έτσι. Επομένω, τι φταίει. Είναι η ώρα να τελειώσουμε. Εντάξει. Νομίζω ότι του χρόνου πια θα τα πούμε πάλι ξανά όταν γυρίσετε από το Λονδίνο. Εντάξει. Να γράψετε το καινούριο βιβλίο εδώ. Εντάξει. Χάρηκα πάρα πολύ που πιστεύω δύο φορέ και είμαστε νέοι άλλωστε και θα έχουμε πολύ καιρό μπροστά μα να τα λέμε πολλέ φορέ. Σας εύχομαι να είστε υγιείς και ευτυχείς και να βλέπετε τον κόσμο να επαναστατεί για το δίκαιο του και να βρίσκει το δίκαιο του αυτό. Και βέβαια δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει. Ο κόσμος θα επαναστατεί. Το θέμα είναι ότι αν δεν είναι οργανωμένος θα τους καταπνίξουν όπως έχει γίνει πολλές φορές στην ιστορία. Και ας βρίσκει τρόπους να μην το ξεγελάνε πια. Α, τι να κάνω. Έτσι σοφός που έγινε ίσως με τόση πείρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κόμπερ. Ευχαριστούμε και σας που με το κοντά μας. Να είστε καλά. Γεια χαρά.